Υπεραιτέρω ενίσχυση των στρατηγικών σχέσεων Ελλάδας-Αιγύπτου σε ένα ευρύ φάσμα τομέων όπως η οικονομία, η ενέργεια και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης του Νίκου Δένδια με τον Σαμέχ Σούκρη στην Αθήνα. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών ανέδειξε τη σημασία των διπλωματικών δεσμών Αθήνας-Καΐρου, υπενθυμίζοντας τη συμφωνία των δύο μερών για την οριοθέτηση των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών, ενώ έκανε ειδική αναφορά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Εν ώψη μάλιστα και του επικείμενου ταξιδιού του Αιγύπτιου ομολόγου του στην Άγκυρα. Η Ελλάδα αναζητεί πάντα δρόμους έντιμης και ειλικρινούς συνεργασίας με την Τουρκία. Παράλληλα, προχωρά μεθοδικά και αποτελεσματικά στην προάσπιση των συμφερόντων της, στην προάσπιση της κυριαρχίας της, στην προάσπιση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Αυτά τα οποία κατοχυρώνονται από τις διεθνείς συμφωνίες, από τις διεθνείς συνθήκες και από το διεθνές δίκαιο. Και βέβαια δεν μπορούν αυτά να είναι αντικείμενα διαπραγμάτευσης. Στη συνέχεια ο Σαμέχ Σούκρη έγινε δεκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου μεταξύ άλλων συζητήθηκε η πρόοδος του στρατηγικής σημασίας έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Αιγύπτου.